λόγια από τη ζωή το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Δεκεμβρίου, ο 53χρονος Μιχάλης Νικολαίδης, διοικητικός υπάλληλος στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, έχοντας διαγνωστεί θετικό στον κορονοϊό. Ο εκ λοιπόν τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας μετά από επιδείνωση που παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του. Συντετριμένη για την απώλεια, μιλά στην τηλεόραση του Σέντερ η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Κατερίνα Πετράκη. Ο Μιχάλης μας νοσηλευόταν αρκετές μέρες. Τις τελευταίες μέρες διασωληνώθηκε, βάρη η κατάστασή του. Δυστυχώς δεν άντεξε όμως. Αγαπημένος μας συνάδελφος. Ναι. Νοσηλευτής τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Ναι. Αρκετά χρόνια. Και κατόπιν τα τελευταία διοικητικός. Μην πάρει. Προϊστάμενος του τμήματος πρωτοκόλλου. Ναι. Έδωσε τη ζωή του ο Μιχάλης για το νοσοκομείο. Για τον Μιχάλη Νικολαίδη μιλά και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Κωνσταντίνος Κλητσιώτης. Από λίγο έφυγε από τη ζωή ένας φίλος υπάλληλος, ο Μιχάλης ο Νικολαίδης, 53 ετών. Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στη μητέρα του, γιατί δεν είχε οικογένεια. Ο Μιχάλης μας ήταν και ιερωμένος συγχρόνος. Μητρόπολη της Τύχνης. Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στη μητέρα του. Πραγματικά, μ' ακούτε, έχω συγκινηθεί πολύ. Είναι λογικό, κύριε Κλητσιώτη. Μας έχει όλους. Έχουμε χάσει πραγματικά ένα Μιχάλη, ο οποίος πέρα από όλα τα άλλα ήταν και ο ιερωμένος του νοσοκομείου, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις έκανε και τα ευχέλια, πάντα με τον καλό του λόγο, πάντα με τις ευχές του. Δυστυχώς όμως έφυγε. Νοσηλευόταν πολλές μέρες. Ναι, κοιτάξτε, 20 του μήνα παρουσίασε συμπτώματα, ήρθε στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε μέχρι για 9 μέρες στην κλινική του COVID. Στις 30 του μήνα μπήκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς όμως δεν άντεξε. Δυστυχώς ο Μιχάλης μας έφυγε για πάντα από κοντά μας. Τα θερμά μου συλληπιτήρια και πάλι. Ο Μιχάλης Νικολαίδης ήταν ιερωμένος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας αλλά και της Μητρόπολης της Βιέννης. Συντετριμένος μιλά στην τηλεόραση του Σέντερ ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, πατέρας Γεράσιμος Φυλακτάκης. Είναι το γεγονός δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς κατά άνθρωπον, και μόνο η έξυψους θεϊκή παρηγορία μπορεί να στηρίξει τις καρδιές όλων ημών που τον είχαμε αυτή την ξεχωριστή χαρά να τον γνωρίσουμε και να έχουμε στενή επαφή μαζί του. Όχι μόνο τον εγνώριζα μαζί, αναπτύξαμε την αγάπη μας για την Εκκλησία, συνδεθήκαμε μέσα από διάφορες δράσεις της τοπικής μας Εκκλησίας εδώ της Μητροπόλεως, παρά τους πόδας του μακαριστού Μητροπολίτου Προκοπίου. Και μάλιστα ήταν τέτοια η σχέση μας, ώστε παρέστη ως μάρτυρας με επάντρευσε πριν 20 χρόνια και ασφαλώς πριν ιερωθεί και βάφτισε και την πρώτη κόρη μου, την μεγαλύτερα από τα 4 παιδιά μου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο δεσμός ήταν διαφορετικός και είναι η στιγμή δύσκολη.